είναι διευρυμένο ολοήμερο, αλλά μόνο στα χαρτιά υποστηρίζουν σύλλογοι δασκάλων και νηπιαγωγών ότι θα περιλαμβάνει το σχολείο με τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση από το Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το νέο ολοήμερο προβλέπει ώρα γεύματος και διατροφικής αγωγής, ώρα μελέτης και ζώνη δημιουργικής απασχόλησης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παιχνίδια, χορό, αθλητισμό και μουσική. Το Υπουργείο για άλλη μια φορά στείνει ένα πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου χωρίς πρώτα να έχει υπάρξει ανάλογη συζήτηση με τους φορείς της εκπαίδευσης. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για σειραφή, διότι η μελέτη ούτως ή άλλως υπήρχε στο ρολόγιο πρόγραμμα, όπως υπήρχαν και οι σχολικές δραστηριότητες, σχολικοί όμιλοι. Και στον νηπιαγωγείο αντίστοιχα η ελεύθερη δραστηριότητα, οι γωνίες μάθησης, δημιουργίας, οι οποίες υπάρχουν και στην πρωινή ζώνη, υπάρχουν και στη μεσημεριανή ζώνη. Πολύ κακό για το τίποτα. Αυτή τη στιγμή για τα παιδιά είναι καλό? Έχουμε κάποιες παιδαγωγικές, επιστημονικές, τεκμηριωμένες απόψεις για αυτή τη διεύρυνση? Ωφελεί παιδαγωγικά τα παιδιά? Αυτό είναι μια απάντηση, στην οποία, μια ερώτηση στην οποία εμείς έχουμε απάντηση. Αλλά θα έπρεπε να έχουν απάντηση και αυτοί που το αποφάσισαν να γίνει έτσι. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να σχολάσουν στις 5:30 το απόγευμα για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι γονείς. Ωστόσο, για να έχει νόημα και ουσιαστικό αποτέλεσμα η παραμονή των μαθητών πάνω από 9 ώρες στο χώρο του σχολείου, απαιτούνται σοβαρός σχεδιασμός, έγκαιρες προσλήψεις και υλικοτεχνική υποδομή, λένε δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Διαφορετικά, το σχολείο θα μετατραπεί απλά σε χώρο φύλαξης παιδιών, όπως υποστηρίζουν. Οι προδιαγραφές της υπάρχουσας κατάστασης στα σχολεία δεν συνάδει ούτε με το ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 4, πόσο δε μάλλον αν ένα παιδί από τις 7 ή τις 8 το πρωί αντίστοιχα κάθεται μέχρι τις 5.30 ώρα, δηλαδή περίπου 11 ώρες, σε ένα οριοθετημένο χώρο. Η οδηγία που έχουμε είναι ελεύθερο παιχνίδι και ελεύθερο παιχνίδι και ελεύθερο παιχνίδι και ανασχόληση στις γωνιές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει παιδοφύλαξη. Μια προαιρετική παιδοφύλαξη. Αυτό στην ουσία είναι αυτή τη στιγμή η διεύρυνση του ολοήμερου. Σε τι σχολεία ακριβώς γίνεται αυτό το διευρυμένο ωράριο και με τι όρους? Ειδικά για τα νηπιαγωγεία που έχω εικόνα, αφήνεις μέχρι τις 5.30 παιδιά 4 έως 6 χρονών μέσα σε αίθουσες. Πολλές από αυτές είναι κοντέινερ. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα ακόμα πυροτέχνημα της κυβέρνησης. Αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι η εκπαίδευση και δεν μπορεί στις πλάτες των παιδιών να παίζονται επικοινωνιακά παιχνίδια. Σας μιλήσω από προσωπική εμπειρία. Το δικό μου το σχολείο είναι ένα μαγαζί που το μεταμορφώσαμε σε νηπιαγωγείο. Δεν έχουμε κουζίνα, δεν ζεσταίνουμε το φαγητό των παιδιών. Τα στρώματα είναι φυλαγμένα πίσω από μια κουρτίνα, την κουρτίνα της Τζαμαρίας. Πείτε μου, αυτό το σχολείο μπορεί να φιλοξενήσει παιδιά μέχρι τις 5.30 ώρα? Σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις, το νέο ολοήμερο θα λειτουργήσει αρχικά σε περίπου 5.000 τμήματα.